Τα εννοεί προφανώς από τις περιφέρειες, την αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού. Mm-hmm. Κάθε περίπτωση, εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει, τα χρήματα του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης σαφέστατα και θα δοθούν όταν θα είναι η τελευταία σταγόνα για να μην βγει από την Ευρώπη και από το Euro η χώρα μας. Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η κεντρική εξουσία. Εάν θεωρεί ότι χρειάζονται τα χρήματα του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης, με νομοθετική ρύθμιση μπορούν να τα πάρουν κατευθείαν από τα ταμεία, χωρίς τη συγκατάθεση των δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι θα πρέπει ουσιαστικά να έχουν εκείνη την ευθύνη για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να σας διαβεβαιώσω λοιπόν είναι από τους 325 Δήμους της Ελλάδος, mm-hmm. 7 Δήμοι έχουν δώσει τα διαθέσιμά τους και σίγουρα θα τα δώσουν όλοι όταν υπάρξουν αυτές οι συνθήκες, οι οποίες σας περιέγραψα λίγο πριν. Mm-hmm. Αυτοί οι 7 Δήμοι είναι η Θεσσαλονίκη, η Καλαμάτα, ο Βόλος, η Λιβαδιά, το Εγάλεο και πρέπει να μου διαφεύγει κάποιος ακόμα. Κοιτάξτε, ο καθένας αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες. Εμείς εκτός από την εθνική ευθύνη θεωρούμε ότι έχουμε και την αυτοδιοικητική ευθύνη. Δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους. Mm-hmm. Όμως η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και στο τακτικό της συνέδριο, αλλά και σε χθεσινή μας ολομέλεια του Διοικητικού μας Συμβουλίου, έβγαλε σχετική απόφαση, όπου σαφέστατα, επαναλαμβάνω, και εθνικά σκεπτόμενη η κυβέρνηση που κάνει τις διαπραγματεύσεις και ξέρει τα πάντα, μπορεί να τα πάρει με σχετικά εύκολο τρόπο νομοθετικό από τα ταμεία μας, αλλά και συγχρόνως, όπως περιέγραψα, αν αυτή είναι η τελευταία σταγόνα η οποία χρειάζεται για να παραμείνουμε στην Ευρώπη, θα τα δώσουμε την ίδια στιγμή εμείς οι ίδιοι οι διαβουλήσεις. Πω εξάλλου ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, που έχουμε στείλει σχετική επιστολή εδώ και ένα μήνα, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση και για τα ρέπος και την εξασφάλισή τους, και για το πώς θα διασφαλιστούν οι Δήμοι όπου υπάρχει ένα κεντρικό κατάστημα ανανομό και οι οποίοι απέχουν και αρκετή απόσταση και πώς ακριβώς θα διεκπεραιωθούν όλα αυτά τα πράγματα, και για το ζήτημα των τραπεζών όπου βρίσκονται στην επαρχία και είναι συνεταιριστικές. Υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν απαντηθεί, λυπάμαι που το λέω, δείχνει ότι δεν υπάρχει μια σοβαρότητα σε μερικά πράγματα. Και γι' αυτό ακριβώς η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, έχει αποφασίσει με αυτόν τον τρόπο, και νομίζω ότι οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα έχουν ακολουθήσει αυτή την κεντρική προτροπή. Μάλιστα, με κάποιες εξαιρέσεις. Με τις 7 εξαιρέσεις. Επειδή αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα οι περιφέρειες τα έχουν δώσει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σήμερα πολλά έργα τα οποία είναι μέσω του ΕΣΠΑ και θεματοφύλακες ήταν οι περιφέρειες, που ήταν για τους Δήμους, έχουν σταματήσει. Και αυτό, εάν κανείς θεωρήσει ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, εμείς, εάν θέλετε, το επικρίνουμε. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, όλες οι περιφέρειες τα δώσανε? Από ό,τι ξέρω, καταρχήν η πρώτη που τα έδωσε ήταν η κυρία Δούρου, χωρίς να υπάρχει ήδη η νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, θα έλεγα με κάποιον τρόπο πάρα πολύ γρήγορο και χωρίς να έχει νομοθετική κατοχήρωση. Αυτό όμως έχει στερήσει σημαντικά έργα σε όλη την Ελλάδα και σημαντικές εξελίξεις ανάπτυξης. Διότι αν θεωρούμε κανείς ότι ο στόχος μας είναι μόνο να πληρωθούν οι μισθοί, αλλά και η Ελλάδα να μην αναπτυχθεί και συγχρόνως να μην υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και οι άνεργοι να μπορέσουν μέσα από αυτά τα έργα και μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις να αναλάβουν εργασία κάποιοι άνεργοι, τότε νομίζω ότι κάτι καλά δεν έχουμε σκεφτεί. Μάλιστα. Και ακολούθησαν έπειτα και οι υπόλοιποι περιφερειάρχες μετά την κυρία Δούρου? Νομίζω ότι αρκετοί περιφερειάρχες έχουν διαθέσει τα χρήματά τους και γι' αυτό ακριβώς έχει μαζευτεί αυτό το ποσό το οποίο μας αναφέρατε και όχι μέσα από την πρώτη βαθμό αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά η Ελλάδα έχει σταματήσει να εργάζεται και να λειτουργεί και αυτό, σε αν θέλετε, είναι και ο μεγάλος κίνδυνος που έχουμε περιέλθει πλέον σαν χώρα. Και θα σας πω ότι τα συμβασιοποιημένα έργα πλέον δεν χρηματοδοτούνται, οι εργολάβοι έχουν σταματήσει και ο κίνδυνος πλέον αυτός των συμβάσεων, εφόσον η χώρα μας προχωρήσει και είναι προς την ζωή, να μην υπάρχουν έργα αναπτυξιακά και φυσικά να υπάρχει πρόβλημα που θα σχηματιστεί απέναντι των δημάρχων προς τους εργολάβους. Είναι ζητήματα τα οποία είναι υπαρκτά, γι' αυτό έχουμε ζητήσει
και από τον Πρωθυπουργό της χώρας και από τον κύριο Σταθάκη πρωτίστως να υπάρξει η διαβούλευση με τους Ευρωπαίους ώστε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ να μην έχουν τέλος 31 Δεκάτου 2015, αλλά να είναι το Δεκέμβριο του 2016, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δώσει το οξυγόνο και τον αέρα και για να γίνουν τα έργα και να υπάρξει σχετική χρηματορροή και να μην υπάρξουν προβλήματα στα συμβασιοποιημένα έργα τα οποία περιέγραψα.